Θα σου δείξω σήμερα πώς να αφαιρέσεις όλο το σώμα της έγχυσης καυσίμου, αυτό που λένε FI, Fuel Injection, από μια μοτοσυκλέτα Malakuti Spectre 125GP και να τοποθετήσεις ένα καρμπιρατέρ 30 χιλιοστών της Summa Racing, ώστε να καταργήσεις όλους τους περιορισμούς καυσίμου που προέρχονται από την ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου, την ECU, και να στείλεις έτσι το Malakuti σου σε άλλο επίπεδο. Βέβαια, θα χρειαστεί να τοποθετήσεις και ένα φίλτρο βενζίνης που θα μπει ανάμεσα στο καρμπιρατέρ και στη δεξαμενή καυσίμου. Και θα πρέπει να ενωθεί με ειδική πατέντα πάνω στη δεξαμενή καυσίμου και ταυτόχρονα θα πρέπει να καταργηθεί η αντλία καυσίμου. Ένα ακόμα επεισόδιο αναβάθμισης, το νούμερο 7, εδώ στο Phantom Duck, μόλις ξεκίνησε. Phantom Duck. Το παπί φάντασμα. Εδώ ήδη έχουμε βγάλει το τεπόζιτο και είναι ευκαιρία να δούμε πώς είναι και η πίσω ανάρτηση του Malakuti. Ξεβιδώνουμε λοιπόν όλα αυτά που πρέπει να βγάλουμε, όπως το σειρματόσχηνο του γκαζιού πάνω από το σώμα του Fuel Injection, και είμαστε έτοιμοι να το βγάλουμε. Και το φερούμε που λέγεται και Throttle Body. Και μετά βάζουμε το καρμπιρατέρ της Summa Racing. Μετά τοποθετούμε ένα νέο φίλτρο βενζίνης και το ενώνουμε πάνω στο καρμπιρατέρ και την άλλη μεριά πάνω στο τεπόζιτο, στο οποίο κολλήσαμε με ηλεκτροκόλληση με πατέντα ένα σωληνάκι για να τραβάει από εκεί το καρμπιρατέρ. Φυσικά η αντλία καταργείται κάνοντας την bypass, αλλά ξαναμπαίνει στη θέση της για να μείνει το τεπόζιτο σφραγισμένο. Λοιπόν, Phantom Duck, το παπί φάντασμα, το παπί σπέκτρε. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο, να είσαι εκεί στο επόμενο βίντεο. Σε περιμένω.